Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Σήμερα Κυριακή, αύριο καθαρά Δευτέρα. Φαντάζομαι όλοι έχετε ξεφύγει λίγο στα χωριά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όσοι πάλι έχετε μείνει στην πόλη, σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα αυτές τις ημέρες, όπου και αν βρίσκεστε δηλαδή. Και φυσικά εμείς θα σας κρατήσουμε σήμερα συντροφιά και θα σας ψυχαγωγήσουμε με πολλά και διάφορα θέματα που θα συζητήσουμε. Σήμερα σας έχουμε εδώ πέρα ένα πρόσωπο νομίζω που δεν χρειάζεται καν συστάσεις. Ένας από τους ωραιότερους άντρες που έχουν περάσει ποτέ από το καλλιτεχνικό στερέωμα και έχει καταφέρει να στρέψει πολλές φορές πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Νομίζω ότι έχει κλέψει τις καρδιές των γυναικών. Κοντά μας ο Ερίκος Πετυλών. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αναστασία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρωτίστως, σου εύχομαι σίγουρα επιτυχία στη συνέχεια που θα έχεις με το καλό εδώ στο κανάλι. Και όπως είπες, εύχομαι έτσι να μείνω κι εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάτι συζητάγαμε κάποια στιγμή. Θα τα πούμε βέβαια συνέχεια όλα και αυτά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκεσαι κοντά μας σήμερα, γιατί μπορώ να σου πω, έχω κάνει το χατήρι πολλών φιλενάδων και φίλων που θέλουν να μάθουν για σένα, να δουν πέντε πράγματα για σένα. Πολύ ωραία. Έχεις κάνει κάποια πραγματάκια στο χώρο και μάλλον μας έχεις λείψει λιγάκι τελευταία από την τηλεόραση. Να πω ένα ευχαριστώ λοιπόν στους φίλους και φίλες που σου μεταφέραν αυτές τις σκέψεις, αυτά τα αισθήματα, με τιμάει. Οπότε, για να απαντήσω για τον τηλεοπτικό χώρο, κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια, δεν μου λείπει, με την έννοια ότι μου λείπει, ξέρεις, και θα ήθελα να επιστρέψω άμεσα ή το έχω σαν στόχο. Ωραία θα ήταν, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Εξάλλου, ό,τι έχω κάνει στο καλλιτεχνικό κομμάτι ήταν ένα χόμπι και ήταν έτσι, ξεχνιόμουν λίγο από την καθημερινότητά μου και έσπαγε και η ρουτίνα. Και με αυτή την έννοια, ναι, μ' αρέσει. Και θα μ' άρεσε και πάλι. Τώρα, βέβαια, πλάνα δεν έχω για να σου πω κάτι. Θα σου πω το πιο σύντομο πλάνο. Έχουμε αύριο καθαρά Δευτέρα. Ναι. Έχεις σχεδιάσει τίποτα για αυτή την ημέρα, τι θα κάνεις, πώς θα την περάσεις? Θα σου πω, δεν έχω, πρώτα απ' όλα, δεν έχω σχεδιάσει. Δεν είμαι και του. Δεν κάνω πλάνα πολύ έτσι να κάτσω, ξέρεις, να σκεφτώ. Ειδικά θα σου πω για κάτι άλλο, ότι με τις γιορτές αυτές τώρα, καθαρά Δευτέρα και όλο αυτό το κομμάτι δεν τα πάω πολύ καλά, γιατί έχει πολύ κόσμο και μ' αρέσει η ησυχία. Οπότε δεν θέλω να συμμετέχω την ιδιαίτερα. Την ησυχία όμως την μπορούμε να την έχουμε κάθε μέρα. Αυτές οι μέρες γίνονται για αυτούς τους σκοπούς. Για να μαζευτούμε οικογενειακά, να κάνουμε καμία σούβλα, κανένα μαγκάλι. Καλά, σωστό. Δεν έχεις άδικο. Εγώ είμαι λίγο, να το πω, έχω τις ιδιαιτερότητες αυτές που έχω. Δεν είμαι πάρα πολύ κοινωνικός σε αυτά τα πράγματα. Είμαι κοινωνικός επιλεκτικά, με διαφορετικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό που όντως είναι οικογενειακές γιορτές και παιδιά, μανάδες, πατεράδες, δεν το έχω πολύ. Δεν το έχω πολύ. Οπότε μάλλον θα με βρείτε κάπου να κάθομαι πίσω, να παρατηρώ. Σε κανένα μπαλκονάκι, κάπου σε κάνα καφέ, σε κάποια γωνία. Άμα σου κάνουμε κάποια πρόσκληση. Αυτό πήγα, με πρόλαβες. Αυτό πήγα να πω. Αν μου κάνετε κάποια πρόσκληση, αλλάζει. Ωραία, θα σε καλέσουμε. Αν μου την κάνεις εσύ, βέβαια, μπορεί να ανατρέψει πολλά. Θα σε καλέσουμε. Θα χαρώ πολύ. Οπότε τώρα πώς σε πετυχαίνουμε, βρίσκεσαι εδώ Θεσσαλονίκη, πόσο καιρό έχει που βρίσκεσαι εδώ πέρα? Θα σου πω, τώρα είμαι εδώ 5 μήνες. Η Θεσσαλονίκη είναι δεύτερη επίσκεψη που κάνω και μια δεύτερη προσπάθεια, αν θες, να μείνω στη Θεσσαλονίκη, σαν μόνιμη κατοικία. Είχα έρθει πριν 1,5 χρόνο, 2 κοντά. Έκατσα ένα χρόνο, τέλος πάντων κάποια πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελα. Επέστρεψα στην Αθήνα και από ό,τι γνωρίζεις, η Αθήνα είναι πολύ κουραστική, έχει πολλές εντάσεις και ένας βασικός λόγος που αποφάσισα να μείνω εδώ είναι ότι υπάρχει μια ηρεμία, μια ησυχία και όλο αυτό το κομμάτι, το ξέρεις, που με ενδιαφέρει. Οπότε τώρα εδώ, Θεσσαλονίκη. Τώρα θα είμαι εδώ, ναι. Θα είμαι εδώ τώρα, ναι. Είμαι σίγουρη πως θα την αγαπήσεις την πόλη μας, αν ήδη δεν την έχεις αγαπήσει. Την εκτιμώ ιδιαίτερα. Δεν θα σου πω αγαπώ, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα για μένα αυτή, αλλά την εκτιμώ ιδιαίτερα. Έχει πολλά καλά στοιχεία.
Εντάξει, να πω και ότι μπορώ να το δω και λίγο, ας πούμε, ότι έχω και μία ρίζα εδώ. Από τη γιαγιά μου, έτσι το έχω ξαναπεί. Α, ναι. Είναι Θεσσαλονικής καταγωγής. Από την πλευρά του πατέρα μου, η γιαγιά. Οπότε. Οπότε, γιαγιά Θεσσαλονικιά. Ναι, πατέρας, μπορεί να μην είναι τυχαίο. Πατέρας Αργεντινός. Ναι, ο πατέρας Έλληνο-Αργεντινός, Θεσσαλονικιός δηλαδή και Αργεντινός, από τη μητέρα του Θεσσαλονικιός. Mm-hmm. Και Αργεντινός από τον πατέρα, τον παππού. Δεν μπορεί να είναι και τυχαίο. Από εδώ ξεκίνησε ο πατέρας μου, ο οποίος έκανε αρκετά πράγματα και βρέθηκε στην Αθήνα κάποια στιγμή, όταν, μετά τον πόλεμο και όλα αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα, σου έχουμε ετοιμάσει και κάτι βέβαια. Ναι, λίγα ναι. λόγια για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί όπως σου είπα και στην αρχή όταν ξεκινήσαμε, πολλοί θέλουν να μάθουν για σένα. Ωραία. Δύο λόγια οπότε, ποιος είναι ο Ερίκος. Πάμε να δούμε και το φωτογραφικό υλικό που έχουμε συγκεντρώσει για σένα. Ευχαριστώ. Και να πούμε δύο πράγματα. Ευχαριστώ. Ο Ερίκος άρχισε την καριέρα του από πολύ μικρός. Σε ηλικία 11 μόλις χρόνων είχε συμμετοχή στην επιτυχημένη τότε σειρά Γειτονιά μας με τον Κώστο Βουτσά. Στη δεκαετία του 80 είχε καριέρα στο χώρο της διαφήμισης στην Ελλάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο επί σειρά ετών και στα τηλεοπτικά διαφημιστικά. Αυτό βέβαια συνεχίστηκε και σε πολύ επιτυχημένα διαφημιστικά εκτός Ελλάδος, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στην Αμερική. Με μεγάλη επιτυχία φωτογραφήθηκε και για την ιταλική Vogue, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδα σε όλο τον κόσμο. Επίσης, συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς σχεδιαστές μόδας σε πασαρέλες και φωτογραφίσεις, όπως Φερέ και πολλούς άλλους. Εμφανίστηκε επίσης και στην κινηματογραφική ταινία The Key to Paradise, δίπλα στο γνωστό πρωταγωνιστή Ian Dury με τις καλύτερες κριτικές. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, συμπαρουσίαζε με τη Ρούλα Κορομιλά το Ciao Antenna. Στη συνέχεια, είχε τη δική του εκπομπή στο Star το 1993, που έκλεισε με μεγάλη επιτυχία, διότι η θεματολογία του ήταν πολύ πρωτοποριακή για την ελληνική τηλεόραση. Κατόπιν, είχε συμμετοχή στο πρωινό του Μέγκα Μεταξύ μας, δίπλα στην Έλντα Πανοπούλου, τη Σοφία Βόσου και την Ίνα Λοζοπούλου. Επίσης, είχε αρκετές συμμετοχές σε τηλεοπτικά σίριαλ, όπως «Η Μέν και η Δέν» του Χάρη Ρώμα, «Απογορευμένη Αγάπη» Μαρία η Άσχημη, και πολλά άλλα ως guest star. Παρουσίασε επίσης με μεγάλη επιτυχία τα Playmate 2007 με την Νίκη Κάρτσονα. Για τρία χρόνια συμμετείχε στο Superstar δίπλα στη Χριστίνα Λαμπύρη με τις αξέχαστες συνεντεύξεις διασήμων φίλων του όπως Σάιμον Λεμπόν, Ερικ Κλάπτον. Σωστά. Σωστά, σωστά ναι. το είπες, Ερικ Κλάπτον. Ορνέλα Μούτι, Πάμελα Άντερσον κλπ. Πολύ πλούσιο και ωραίο και το φωτογραφικό σου υλικό, Ερίκο. Ναι, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν σου λέω ότι είναι... ότι έχω κάνει πάρα πολλά, αλλά έχω κάνει μερικά πράγματα τα οποία είναι... ήταν ενδιαφέρον, ήταν εμπειρίας για μένα και χαίρομαι που μπορώ να κοιτάω πίσω λίγο, γιατί τώρα σ' άκουγα και πήγαινα κι εγώ λίγο πίσω, σκεφτόμουν αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις που έχω. Γιατί όπως ξέρεις και το λέει όλος ο κόσμος και όλοι συμφωνούν, οι αναμνήσεις μένουν. Οι αναμνήσεις μένουν και είναι πολύ όμορφο να μπορεί να, κοιτάει κάποιος πίσω και όντως να βλέπει ότι έχει κάνει πράγματα. Ναι. Είναι όμορφο να καμαρώνεις για αυτά που έχεις κάνει στο παρελθόν. Όντως. Θα σε πάω όμως πολύ πίσω, μιας που το αναφέραμε και στο βιογραφικό, για τη σειρά που συμμετείχες κάποια στιγμή. Δεν θα σου πω ποια είναι, πάμε να την παρακολουθήσουμε, ένα μικρό απόσπασμα και να το σχολιάσουμε παρέα. Ωραία. Σηκώθηκα αργά γιατί είχα πονοκέφαλο και δεν πρόλαβα να ντυθώ. Μα τι λέτε, η ρόμπα σας είναι υπέροχη. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είστε πάρα πολύ όμορφοι. Υπερβάλλετε λίγο, αλλά ευχαριστώ. Και είμαι κι άβαφη. Σας παρακαλώ, περάστε. Θα πιείτε ένα καφέ? Δεν σας κάνει κόπο. Το σπίτι σας είναι υπέροχο. Ασφαλώς εσείς το διακοσμήσατε. Πώς το καταλάβατε? Μα φαίνεται. Και εσείς και το σπίτι σας έχετε μια μεγάλη φινέτσα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε την αντρόπη να τα λέτε. Αχ, σας παρακαλώ, καθίστε. Τι δουλειά κάνετε? Αρχιτέκτον. Δούλευα τρία χρόνια στην Αγγλία, αλλά αποφάσισα να επιστρέψω. Α, καλά κάνετε. Είναι και οι Αγγλίδες πολύ ξεπλημμένες, ρε παιδί μου.
Είστε παντρεμένος? Όχι. Μπράβο. Δηλαδή η γεριανική ζωή έχει τη χάρη της. Εσείς είστε παντρεμένοι? Τι καφέ πίνετε? Γαλλικό, εσπρέσο, καπουτσίνο, έχω απ' όλα. Γαλλικό, αν σας είναι εύκολο. Πανεύκολο, πανεύκολο. Τι ζώδια είστε? Χθες. Του νερού? Κι εγώ του νερού είμαι, καρκινάκι. Ευαίσθητη. Ο πατέρας σας τι δουλειά κάνει? Έχουμε εργοστάσιο νοπίας, στην Πάτρα. Εργοστάσιο? Αλλά εγώ έχω πάθος με την αρχιτεκτονική. Αχ, το πάθος. Ωραίο πράγμα. Θα μου επιτρέψεις να πάω να ρίξω κάτι επάνω μου και μετά? Και μετά θα μου δείξετε το διαμέρισμα. Όχι, θα σας φτιάξω τον καφέ. Το διαμέρισμα μπορεί να περιμένει. Δεν θα αργήσω. Μάλιστα. Σε πήγαμε λίγο πίσω. Πολύ πίσω. Τέλος πάντων, το χάζευα αυτό το απόσπασμα και όντως με πήγατε πίσω. Βέβαια, παρατηρούσα εμένα, έτσι να το σχολιάσω λίγο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είμαι ηθοποιός, έτσι. Κατεξοχήν ηθοποιός, ο οποίος έχει κάνει σχολές και έχει βγάλει σχολές κτλ. Οπότε, καθόλου έχω και λόγω ζωδίου και χαρακτήρα, μάλλον. Τελικά, τι ζώδιο? Παρθένος με οροσκόπο καρκίνο. Όχι χθες που είπαμε εκεί πέρα. Ναι, ναι, όχι χθες. Τέλος πάντων, έχω ξεσκρίνω πολύ τον εαυτό μου, το οποίο δεν είναι καλό βέβαια. Και έβαζα βαθμολογία τώρα. Πώς παίζω και αν το πήγα καλά και αν το πήγα καλά. Τέλος πάντων, μια χαρά είναι. Σου έβαλες βαθμό? Ναι, ναι, με βαθμολόγησα τώρα. Α, τι βαθμό? Εντάξει, συμπαθητικός στην υποκριτική, έτσι. Και εντάξει, και ο ρόλος δεν ήταν και δύσκολος. Αλλά πίστεψέ με, οι γυναίκες εκείνη τη στιγμή μόνο αυτό δεν κοιτούσαν. Δεν τους έγιαζε. Αυτό με ικανοποιεί τότε. Ξεπερνάμε αυτό το κομμάτι και μένουμε στο άλλο. Δεν μας νοιάζει δηλαδή η υποκριτική. Έτσι, αυτό είναι ευχάριστο, γιατί δεν το είχα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ναι, όχι, ωραία στιγμή. Γέλασα πάρα πολύ, να σου το πω και αυτό, όταν κάναμε τα γυρίσματα με το Χάρη, ο οποίος Χάρης σίγουρα έχει ταλέντο σαν ηθοποιός και είναι αναγνωρισμένος. Και προσπαθούσα να με βοηθήσει λίγο πριν, ξέρεις, πούμε τα λόγια. Και είχε μια σκηνή, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Αυτό που θυμάμαι είναι εμένα που γελούσα μισή ώρα γιατί μου έκανε πώς θα παίξω. Μου δείχνε πώς θα παίξω τη σκηνή που ήθελε να παίξω. Και έκανε τα δικά του, τέλος πάντων, από τα οποία δεν μπορώ να περιγράψω γιατί πρέπει να τον δεις να το κάνει. Ωραίο κλίμα όμως, φαντάζομαι. Ναι, ναι, πολύ. Πολύ, πολύ ευχαριστώ. Ναι. Mm-hmm. Ευχαριστώ για την έκπληξη. Δεν περίμενα τότε. Ήτανε ωραίο που κάναμε έτσι ένα μικρό κλικ στο πριν, ναι, ναι, που είδαμε, ναι, ένα ωραίο στιγμιότυπο. Ναι. Αλήθεια, θα σε ρωτήσω, ποιο ήταν το πρώτο σου όνειρο? Ποιο ήταν το πρώτο σου όνειρο? Όνειρο, όσο αφορά? Όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι με όλα αυτά, έστω σαν παιδί, για το τι ήθελες να κάνεις αργότερα στη ζωή σου, ποιο ήταν το πρώτο σου όνειρο? Το πρώτο μου όνειρο επαγγελματικά, αν θες, σαν παιδί που μου είπες, δεν είχε καμία σχέση με καλλιτεχνικά. Ήθελα να γίνω ωκεανογράφος. Οπότε, άσχετο το ένα με το άλλο. Όλα αυτά τα που έχουν συζητηθεί... Είναι ακόμα και αυτό κάτι που δεν το ακούμε πολύ συχνά, αυτό το επάγγελμα, ναι. Ναι, μ' άρεσε πολύ αυτό και επειδή έχω μεγάλη αδυναμία στον ωκεανό, στη θάλασσα, στις παραλίες και όλα αυτά τα σχετικά, κάπως έτσι μικρός ονειρευόμουν να ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Αυτά τα κομμάτια μου όλα που περάσα, ξέρεις, και έκανα δουλειές καλλιτεχνικές κτλ. Αυτά ήρθανε σε μένα βασικά. Δεν πήγα να το. Δεν το πηδίωξα ιδιαίτερα. Έγινε μια πρώτη αρχή με τον Φερέ, τον γνωστός είναι εξάλλου, σχεδιαστής μόδας, στην Μύκονο, ένα καλοκαίρι που ήμουν εκεί με την τότε σχέση μου, με την κοπέλα που βγαίνα εκείνη την εποχή. Τέλος πάντων, με πλησίασαν κάποιοι υπεύθυνοι του οίκου Φερέ, που ήταν όλοι μαζί παρέα εκείνο το καλοκαίρι, σε μια εκδήλωση που είχα πάει κι εγώ, με την Νίνη. Νίνη λεγόταν η σχέση, η κοπέλα που βγαίναμε. Και ήμασταν με την Νίνη εκεί. Τέλος πάντων ήρθε ένας υπεύθυνος. Τέλος πάντων πλησίασαν. Ναι, πλησίασαν. Κάναμε ένα συμβόλαιο και ξεκίνησε από εκεί το κομμάτι του modeling που έχω κάνει. Μάλιστα. Στη διαφήμιση κυρίως. Έκανα αρκετά διαφημιστικά. Και μετά το ένα φέρε το άλλο και πάει λέγοντας.
Πάντως, πολλοί είναι αυτοί που θαμπώνονται από τα φώτα της δημοσιότητας, από την προβολή και θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο αυτό. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Ναι, είναι, βέβαια είναι. Ο χώρος, ο καλλιτεχνικός και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το που λέμε δόξα και φως και αναγνωρισιμότητα και κάποιο επίπεδο εξουσίας, γιατί όλο αυτό σου δίνει και μια εξουσία, και να είσαι το επίκεντρο του κόσμου και να ασχολούνται μαζί σου, έχει μεγάλη έλξη. Και ιδιαίτερα όταν είσαι νέος ή νέα. Πέρα από τις τάσεις που μπορεί να έχει κάποιος, ή να έχει τα ταλέντα, ή να έχει ένα ταλέντο. Έχει και μια έλξη όλο αυτό. Όχι πάντα και όχι για όλους. Αν ακούσεις και κάποιες συνεντεύξεις που έχουν κάνει φτασμένοι ηθοποιοί ξένοι, παράδειγμα, έχω ακούσει εγώ προσωπικά που έχουν αναφερθεί στο κομμάτι αυτό της λαμπερής πλευράς αυτής της καλλιτεχνικής δουλειάς που κάνουν, που δεν τους ενδιαφέρει ποτέ και δεν θέλουν ούτε καν να το ζήσουν. Όμως, είναι μικρό το ποσοστό που νιώθει έτσι, πιστεύω. Στους πιο πολλούς είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Είπαμε για το πρώτο όνειρο και θέλω να σου πω τώρα για το πιο πρόσφατο όνειρο. Αυτή τη στιγμή έχεις κάποιους στόχους, έχεις κάτι... Ναι, σίγουρα έχω στόχους και εγώ, αν θες να σου το πω και αυτό, είναι μια φάση τώρα που στη ζωή μου ζω τελείως διαφορετικά. Έχουν αλλάξει εσωτερικά κάποια πράγματα σε μένα. Και τέλος πάντων, μετά από μια περίοδο που όντως είχα μια αναζήτηση επαγγελματική, ψαχνόμουν, που λέμε, να δω τι θα κάνω και τα λοιπά. Τώρα έχω βάλει μπρος ήδη, τώρα που μιλάμε, ένα στόχο που είχα εδώ και πολλά χρόνια μέσα μου. Ναι. Απλά το πραγματοποιώ τώρα. Και αυτό έχει να κάνει με το γυναικείο εσώρουχο. Αχα. Κάνω μια δική μου σειρά, το δικό μου όνομα, δική μου υπογραφή, δική μου επίβλεψη, όχι σχέδιο βέβαια. Το σχέδιο. Μάλιστα. Και το πατρόν θα μπει στο ίντερνετ και τα λοιπά. Και πώς προέκυψε αυτό το όνομα μετά από όλα αυτά τα χρόνια που το είχες στο μυαλό σου? Κοιτάξτε, προέκυψε τώρα γιατί όντως δεν είχα δουλειά σε σχέση, βέβαια, όχι ότι είμαι... θα πούμε μετά για αυτό το κομμάτι, ξέρεις, μου φαίνεται, θέλω να πω. Κάπως κυτρινίστηκε το κομμάτι τώρα που είχα πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή μου ότι αυτή τη στιγμή είμαι άνεργος, αλλά λίγο έτσι... Πέρασε άσχημα, δεν μ' άρεσε. Καλά, πολλά πράγματα κυτρινίζονται. Ναι, δεν μ' άρεσε αυτό. Είσαι εδώ και πες τα μας. Ναι, θα σου τα πω και τα κίτρινα. Αποκάλυψα μας τα πάντα. Ναι, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Εγώ είμαι πολύ ευθύς και το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν έχω πρόβλημα. Αντιθέτως, προσέχω να μην παραείμαι ευθύς. Λοιπόν, ναι, αυτό προέκυψε γιατί θέλω. Κοίταξε, πήγα να κάνω κάποιες συνεργασίες κτλ. Αυτά πια. Όχι, το ήξερα χρόνια, δεν το μαθαίνω τώρα. Δεν δουλεύουν οι συνεργασίες. Άλλα σου λένε το πρωί, άλλα σου λένε το βράδυ και άλλα σκέφτονται. Εμένα όμως μου κάνει αρκετά εντύπωση το γεγονός ότι έχεις πάρει την πρωτοβουλία, αν θες. Έστω έχεις κινητοποιηθεί να κάνεις κάτι τέτοιο τώρα, ναι. Που μάλιστα είναι μια περίοδος κρίσης. Και να σου πω, είναι πολύ απλό. Δεν σε πτωεί κάτι τέτοιο? Όχι, πώς το βλέπεις? Δεν με πτωεί καθόλου. Εγώ, συγκριτικά με αυτό. Η κρίση για μένα. Ούτε με αγγίζει. Και θα σου πω γιατί. Κυρίως αγγίζει τους ανθρώπους που έχουν οικογένειες, παιδιά, επιχειρήσεις δικές τους κτλ. Και επιβαρύνονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Και το σέβομαι και λυπάμαι κιόλας. Εμένα δεν με αγγίζει. Εγώ δεν έχω τίποτα από όλα αυτά να με βαραίνουν. Και επίσης το αντικείμενο που κάνω, ας πούμε, το εσώρουχο, το γυναικείο, δεν νομίζω ότι θα σταματήσετε να αγοράζετε εσώρουχα δεσποινής. Ιδιαίτερα εσείς και όσο υπάρχουν άντρες να τα σκίζουν, μάλλον θα συνεχίσουν οι γυναίκες να τα αγοράζουν. Μπορούμε να κάνουμε και μια βραδινή εκπομπή, αν θέλετε. Μ' αρέσετε. Πολύ ωραία. Δεν έπρεπε να το πω αυτό στη ζώνη που είμαστε. Όχι, εγώ μπορώ να πω πολλά παραπάνω, αλλά συμφωνώ. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί άντρες που θα κάνουν και αυτό που μόλις προαναφέρατε. Το κάνουν τελικά. Οι άντρες. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι... Τους έχει βαρέσει κατά κούτελα άλλους η κρίση. Πιστεύω ότι μερικοί... Και έχουν παραμελήσει κάποιο δεν πράγμα. Δεν πρέπει να είναι πολλοί. 5-6 πρέπει να το κάνουν πάντως. 5-6 πρέπει να το κάνουν. Τέλος πάντων, είναι μια αγορά που υπάρχει και όσοι αξίζουν σε οποιοδήποτε κλάδο θα έχουν δουλειά. Πολύ σωστά. Αυτό.
Ωραία. Όνομα έχουμε, στο δικό σου όνομα φαντάζομαι τα εσώρουχα, έτσι. Ναι, θα μπει το δικό μου σαν υπογραφή, ναι, ότι είναι δική μου εταιρεία. Και υπάρχει και ένα όνομα το οποίο δεν θέλω να προαναφέρω αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Γιατί θέλω, δεν έχω κάνει τις διαδικασίες για να προφυλάξω την ονομασία. Μάλιστα. Και θα το έχουμε αυτό σύντομα, κοντά μας. Εάν πάνε όλα καλά, με το καλό, εύχομαι σε 1,5-2 μήνες. Ναι, να το έχουμε. Α, σύντομα δηλαδή. Σύντομα, ναι. Αναμένουμε. Με το καλό, ναι. Να δούμε τα σχέδια. Ναι. Αναμένουμε. Ωραία. Οι εκπλήξεις σου αρέσουν, ναι. Ναι, πολύ. Σου έχουμε ετοιμάσει μία. Ναι. Mm-hmm. Θα χαρώ. Θα χαρείς. Ναι, ναι. Είσαι έτοιμος να τη δεις. Βέβαια, βέβαια. Μπράβο, εσύ στη Δεσποινίδα. Πολύ ωραίο το χορευτικό σου. Μπράβο σου. Η έκπληξη υπέροχη. Μπορούμε να την πάρουμε σπίτι μετά. Α, έχουμε τέτοιες απαιτήσεις. Η έκπληξη μου κάνατε. Αστειεύομαι έτσι, με όλο το θάρρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κορμή είναι να τη φόρω, η Κρίστη. Κρίστη, είναι το όνομά σου, Κρίστη. Η Κρίστη, Κρίστη. Πολύ καλή σου. Κρίστη. Πολύ καλή. Οι πληροφορίες μετά. Τα παραπάνω, εντάξει, τώρα λόγω εκπομπής.
Δεν μπορώ να πω, αλλά δεν με αφήνει. Όχι, είμαστε και στον αέρα, δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει, δεν κάνει. Πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Το πήρα, αποφάσισα την έκπληξη αυτή γνωρίζοντας την αδυναμία σου στο γυναικείο φύλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ πολύ καλή και τι να πω, δεν έχω λόγια άλλα. Πώς είναι αυτό το κομμάτι? Στο γυναικείο φύλλο, πώς πάμε. Πώς πάμε. Α, λοιπόν, άκου. Να τα ρωτήσουμε κι αυτά. Να τα ρωτήσουμε, γιατί όχι, γιατί όχι. Κοίταξε, είναι μια περίπτωση τώρα που βασικά έχω... να περνάει η κρίση τώρα γιατί χαζεύω, είδες τι μου κάνεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ έτσι. Στο θέμα γυναίκα, έχω κάτι στη ζωή μου. Δηλαδή, με ενδιαφέρει ένα πρόσωπο. Βλεπόμαστε. Καταρχήν, πώς είσαι αυτό τον καιρό, τέλος πάντων. Ελεύθερος είμαι προς το να... Αυτό θες να με ρωτήσεις. Γενικά, να μας πεις, ναι. Κοίταξε, ελεύθερος είμαι με μια τάση να δεσμευτώ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Γυναίκες ωραίες υπάρχουνε. Αυτό θέλω. Το ενδιαφέρον το κεντρίζει, ναι. Μία με ενδιαφέρει. Άσε το γενικό. Ω, δηλώσεις. Μία με ενδιαφέρει. Μία. Να, εκεί στην κάμερα. Μία. Μία. Αν σε βλέπω αυτή, μία να σε δει, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ορίστε, βλέπε με και εμένα. Μία με ενδιαφέρει. Κοιτάω να είμαι, ξέρεις, δεν θέλω πολλές. Αυτό δεν έχει και νόημα. Οπότε, αν πάνε όλα καλά με αυτή τη μία, όσο πάει αυτό, θα είναι μια χαρά. Αυτό για τις γυναίκες. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, Δεσποινής? Όχι, εσείς θα μας πείτε. Σχετικά με το γυναικείο φύλλο. Ναι, ναι, με το γυναικείο φύλλο. Για μένα, στην προσωπική μου ζωή. Δεν έχω ότι θαυμάζω τη γυναίκα επί σειρά ετών, είναι γνωστό. Ότι πιστεύω ότι χωρίς τη γυναίκα δεν υπάρχει ζωή, επίσης είναι γνωστό. Και όσα λεφτά και να έχεις στον πλανήτη, δηλαδή όλο τον πλανήτη να έχεις, σε τράπεζες, δεν έχουν αξία τα χρήματα. Γιατί κινείται τα πάντα, το ενδιαφέρον, το ρομαντισμό, πιστεύω, ναι, η γυναίκα είναι το πιο σημαντικό, για να μην λέω μία ώρα πράγματα. Ναι, περισσότερο παίρνω αφορμή να το ρωτήσω, άσχετα από την αδυναμία στο γυναικείο φύλλο κτλ. Για το πώς είναι και σήμερα τα πράγματα σχετικά με τη γυναίκα. Δηλαδή, ακούμε πολλούς άντρες που απογοητεύονται γιατί οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Κοιτάξτε, ναι, κατάλαβα το ερώτημά σου. Σε διακόπτω λίγο γιατί κατάλαβα θες να με ρωτήσεις. Άκου, υπάρχει μια ανισορροπία. Αυτό είναι αλήθεια. Κατά τη δικιά μου εκτίμηση, φταίνε και οι δύο πλευρές λίγο. Λίγο οι γυναίκες και λίγο παραπάνω οι άντρες. Λίγο οι γυναίκες γιατί οι γυναίκες, όπως σίγουρα το έχεις ακούσει και θα συμφωνήσεις, χάνουν τη θηλυκότητά τους εδώ και κάποια χρόνια και μπαίνουν σε ένα ρόλο να φοράνε παραπάνω εκείνες που λέμε το παντελόνι, έτσι όπως εκφράζεται συχνά. Οι άντρες δε, πιστεύω και δεν θα σου πω ότι δεν είναι κυνηγή και όλο αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι δεν περνάνε καλές γραμμές, δηλαδή δεν περνάνε ο άντρας δίνει το βηματισμό. Η γυναίκα έχει εξουσία, αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί πίσω από τους άντρες είναι γυναίκες, έτσι λοιπόν. Λένε ότι πίσω από έναν πετυχημένο άντρα υπάρχει μια δυναμική γυναίκα. Είναι πολύ αλήθεια. Ναι, ναι. Είναι πολύ αλήθεια. Ο άντρας όμως για να έχει γυναίκα εξέλιξη, καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη, να είναι και θηλυκή, να είναι και όπως πρέπει τέλος πάντων, ο άντρας πρέπει να το στηρίξει αυτό. Αυτό προϋποθέτει και μια προθυμία και ένα σεβασμό και κάποια όρια, κάποια πράγματα που δεν κάνουν οι άντρες. Ή μπαίνουν σε ακραίες καταστάσεις και τις χαλάνε, ρε παιδί μου, να σου το πω έτσι. Και δεν εννοώ να μην στηρίζεις τη γυναίκα για να μην τη χαλάσεις, μην πάει εκεί η συζήτηση. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, κάτι που δεν υπάρχει και από τον άντρα. Σίγουρα αυτά είναι αμφίδρομα. Το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ούτε το ένα φύλλο ούτε το άλλο. Είναι μια εκπομπή ολόκληρη αυτή. Είναι μια εκπομπή ολόκληρη. Αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα. Ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε για να μην σου παίρνω και το χρόνο. Με βάση αυτά που λες, βέβαια σε βρίσκω λίγο παραδοσιακό. Εγώ είμαι. Αν δεν κάνω λάθος. Έχω τάσεις στο παραδοσιακό κομμάτι. Δεν είμαι με την καμία που λέμε. Τύπος ο οποίος θέλει να έρχεται στο σπίτι στις 2 για να μαγειρεμένα τα φαγητά και πλημμένα τα ρούχα και σιδερωμένα. Εμένα βέβαια είναι και λίγο αλλιώς τα βιώματά μου, είναι λίγο διαφορετικά. Μ' αρέσει να είμαι ανεξάρτητος και να μην έχω. Δεν μ' αρέσει να νιώθω μια. Βγάζει μια δουλοπρέπεια να είναι η γυναίκα συνέχεια έτσι. Και αν είναι έτσι, εγώ χάνω και το ενδιαφέρον μου το ερωτικό. Αν χάσω το ενδιαφέρον μου το ερωτικό και τη βλέπω σαν μαγείρισα και καθαρίστρια, δεν έχει και νόημα. Και τι είναι αυτό που εξάπτει το ερωτικό σου ενδιαφέρον σε μια γυναίκα? Πολλά. Βασικά ξεκινάει από την εικόνα της, βέβαια, από τη θηλυκότητά της. Αυτό μ' αρέσει. Και πολύ, πάρα πολύ η χημεία της σε σχέση με τη δική μου. Από εκεί και πέρα γίνονται τα υπόλοιπα. Από εκεί ξεκινάω. Και εννοείται ότι μου αρέσουν οι όμορφες γυναίκες ή κάπως με έναν τύπο κτλ. Αυτό εννοώ όμορφια, έτσι. Δεν μιλάω τέλεια χαρακτηριστικά και τέτοια πράγματα. Πιο πολύ να έχει ένα ενδιαφέρον σαν πρόσωπο και να με ελκύει. Αλήθεια, πιστεύεις ότι αν έβρισκες μία γυναίκα που είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αναζητάς. Να. Ψυχικά όμως. Ναι. Όμως εμφανισιακά δεν ήταν αυτό που. Που τέλος πάντων το βλέπεις και τρελαίνεσαι αυτό το. Που θα ήθελα. Που θα ήθελες. Θα παρά έβλεπες την εξωτερική εμφάνιση λόγω του χαρακτήρα ή. Όχι. Όχι, όχι. Θα σου πω γιατί πιστεύω πολύ και μόνο έτσι μπορώ εγώ τουλάχιστον να ζήσω. Και αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία και την. Τέλος πάντων μπορεί να μην είναι η δική μου πρωτογενές, αλλά είναι μία που υιοθετώ κι εγώ. Όλα τα πράγματα για μένα στη ζωή πρέπει να, έχουν να είναι σε αρμονία. Δηλαδή, αισθητικά, εγώ έχω αυτό το είμαι έτσι. Χαρακτηριστικά μου είναι αυτά. Το σωματότυπός μου είναι αυτός, ο χαρακτήρας μου είναι αυτός. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ταιριάζουμε και εξωτερικά και εσωτερικά. Για μένα, έτσι είναι η δική μου σχολή, η δική μου, αν θες, υιοθετώ εγώ και αυτή τη φιλοσοφία. Γιατί αν όχι, υπάρχει μια δυσαρμονία, είναι δυσαρμονικό όλο αυτό. Οπότε κάποιος είναι παραπάνω, άλλος είναι πιο κάτω. Δεν μου βγάζει κάτι. Οπότε θα στοχεύσω κάτι βλέπω αντίστοιχο. Βλέπω είσαι άνθρωπος που κοιτάει την ενέργεια, ε. Έχεις έτσι. Ναι, ακριβώς. Το ενεργειακό κομμάτι βλέπω το. Ναι, είναι και πολύ. Είναι στοιχείο σου. Είναι στοιχείο μου, ναι. Και έχει να κάνει με ενεργειακό, σίγουρα. Μάλιστα. Για αυτόν τον λόγο, ναι. Ωραία. Θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο θεματάκι. Που μπορούμε να σχολιάσουμε παρέα. Ναι. Θα ήθελα να παίξει πρώτα το βίντεο, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα και πάμε να το σχολιάσουμε στην πορεία. Ωραία. Σήμερα τουλάχιστον τρόποι να το αντιμετωπίσω. Εγώ τότε που, ξέρεις, την εποχή τη δικιά μου, δεν υπήρχαν τώρα αυτά τα κέντρα εξάρτησης και κρατικά αυτά που δίνουν τώρα υποστηρικτικά φάρμακα κτλ. Τότε ήταν. Ή τρελός ήσουν ή κάτι δεν ξέραν τι είχες εκείνη την εποχή. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, όλο αυτό ήταν είχε ένα κόστος. Έπρεπε να το περάσω, το έζησα και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι. Έμαθα αυτά που έμαθα. Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια σε πολλά πράγματα. Αν πεις έπρεπε να γίνει αυτό,
Στη δικιά μου πορεία έπρεπε να γίνει αυτό. Σου άνοιξε τα μάτια από την έννοια ότι έφτασε στον πάτο. Αυτό εννοείς, ότι έφτασε στον πάτο και ξαναγεννήθηκες. Ξαναγεννήθηκα, είδα πράγματα σε μένα, έκανα την, πώς το λένε, το ταξίδι της αυτογνωσίας μου εσωτερικά. Δηλαδή είδα τα δικά μου κομμάτια ποια είναι στη ζωή, τι πράγματα έπρεπε να αλλάξω εγώ από μένα για να μπορέσω να τα απεξέλθω στη ζωή μου και βέβαια ευρύτερα για τον κόσμο γύρω μου. Πήρα κάποιες αποφάσεις. Και θα σου πω και γιατί επιλέξαμε να σχολιάσουμε το κομμάτι αυτό. Ναι. Είναι πράγματα που έχουν υποθεί αρκετές φορές. Το κομμάτι αυτό υπήρχε και αυτό στη ζωή σου. Ο λόγος που επέλεξα να το δούμε και να το σχολιάσουμε είναι γιατί κυρίως θα ήθελα να σταθούμε στο κομμάτι της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για όλο αυτό το θέμα. Ναι. Και πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρωπος που μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό. Βέβαια μπορώ να μιλήσω. Δυστυχώς, συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα αυτό το διάστημα που διανύουμε σαν χώρα και πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που παίρνουν κάποιους τέτοιους δρόμους, μπλέκονται με ναρκωτικά, με ουσίες, με όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας ότι γιατί και δεν θα μιλήσω για μένα προσωπικά, θα σου πω μια γενική αντίληψη που έχω. Τα ναρκωτικά που λέμε και όλα αυτά. Τέλος πάντων, ναρκωτικά είναι και τα φάρμακα και τα πάντα που γράφει ένας γιατρός απλώς σε μια μεγάλη κυρία που εθίζεται στα λεξοτανίλ ή σε κάποιο άλλο φάρμακο. Και αυτό είναι μια μορφή ναρκωμανίας. Λοιπόν, το κομμάτι του εθισμού, γιατί γι' αυτό συζητάμε, μπορεί να βρεθεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους και να εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους στον καθένα. Εγώ προσωπικά έχω συζητήσει για αυτό το θέμα και όπως ξέρεις, αυτό που με έχει στεναχωρήσει, γιατί το έχουμε συζητήσει κάποια στιγμή πριν την εκπομπή, είναι ότι όσο αφορά το προσωπικό μου κομμάτι, εγώ έχω προσπαθήσει να φωτίσω αυτό όποτε χρειάστηκε να μιλήσω. Και προς Θεού δεν μίλαγα για να μιλήσω, για να κάνω το δάσκαλο σε κάτι. Απλά προκαλούσαν πράγματα, γιατί ήμουν γνωστός και γινόταν κάτι, είχα κάποιες μικροδυσκολίες με αυτό. Βγήκανε στον τύπο, έπρεπε να απαντήσω και κάπως όλο αυτό βγήκε. Στις αρχές που το είχα αναφέρει το 1993, κιόλας δεν μίλαγε κανένας για αυτό το πράγμα. Αυτό που λέγεται θυσμός σε ουσίες. Θα το πω έτσι. Αλήθεια. Τι είναι αυτό που οθεί κάποιους ανθρώπους να πάρουν αυτόν τον δρόμο? Ο εθισμός, κοίταξε Αναστασία, δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχουν λόγοι σοβαροί για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή τους. Θέλω να πω, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα ανεξαιρέτως το τι βιώνει στην προσωπική του κατάσταση. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε άνθρωπο, οποιασδήποτε, αν θες, κοινωνικής τάξης, οικονομικής επίσης τάξης, να έχει λίγα ή πολλά, δεν έχει να κάνει, δεν διακρίνει ο εθισμός. Άλλος μπορεί να μπει σε αυτό απλά επειδή πειραματίστηκε και δημιουργήθηκε ένας εθισμός, άλλος μπορεί να μπει γιατί σκοτωθήκαν οι γονείς του, παράδειγμα, και άρχισε να παίρνει κάποια ουσία ή κάποιο φάρμακο, αντικαταθλιπτικό και οτιδήποτε. Οι τρόποι είναι πάρα πολλοί που μπορεί κανείς να αρχίσει να εξοικειώνεται με αυτό και κάποια στιγμή τέλος πάντων να μην μπορεί να το αποχωριστεί εύκολα. Και λέω αυτό γιατί σήμερα, όπως είπα και στη συνέντευξη που δείξαμε πριν λίγο εδώ στην εκπομπή σου, υπάρχουν τρόποι σήμερα πια να μπορέσει κάποιος να ανταπεξέλθει και να απεγκλωβιστεί από όλο αυτό. Τέλος πάντων, εγώ για μένα προσωπικά θα σου πω ότι για τη δική μου ιστορία, η οποία έχει συζητηθεί αρκετές φορές και έπρεπε να απαντήσω για τους ευνόητους λόγους, για να μην αφήνω όποιον να είναι να λέει ό,τι να είναι. Εγώ δεν τρέπομαι καθόλου να αναφέρομαι στο ότι είχα ένα θέμα το οποίο με δυσκόλεψε και μου έφερε κάποιες δύσκολες συνέπειες στη ζωή μου. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι βλέπω ανθρώπους που πάνε να το κυτρινίσουν και να βγάλουν ένα δράμα για να αυξήσουν τους αριθμούς τους τηλεοπτικούς ή για να γράψουν στα, αυτά τα Google εκεί που μπαίνω και τα βλέπω καμιά φορά και λέω πόσο λυπηρός είσαι, φίλε,
πόσο σε λυπάμαι πραγματικά. Πέρα από το κάποια στιγμή θύμωνα στην αρχή. Τώρα πια λέω, λέει, μάλλον δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου, για να το πω και έτσι χύμα. Γιατί μόνη σου υπογραφή μπορεί να έχει βάρος βάζοντας το δικό μου όνομα με κάποια σχόλια τα οποία δεν είναι και ακριβή, είναι και αναλυθείς και είναι και ψέματα. Έτσι, προσθέτουν και κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό με έχει βαρύνει. Δηλαδή, λυπάμαι που διαλέγουν να φωτίσουν, να το κάνουν δράμα για να υποτιμήσουν και έναν άνθρωπο που τελικά δεν με έχει υποτιμήσει κανένας. Γιατί εγώ είμαι αυτός που είμαι και σεβαστός είμαι σε πολλούς ανθρώπους. Και θα είμαι για πάντα, δόξα τω Θεώ, μέχρι να πεθάνω. Αλλά αυτή η προσπάθεια να το κάνουν έτσι, αντί να μιλήσουμε για θέματα. Πώς μπορεί κάποιος να μπει σε μια αναρωτική διαδικασία, πώς μπορεί κάποιος να σωθεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Να με ρωτήσουν αυτό. Θα ήθελα να κοιτάξουμε την κοινωνική πλευρά αυτού του θέματος, όχι τόσο σε σένα προσωπικά το τι έχει συμβεί. Ναι. Άλλωστε, όπως είπα, είναι πράγματα που έχουν υποθεί στο παρελθόν. Έχουν υποθεί, ναι, ακριβώς. Ναι. Με γραφικό πια. Με λίγα λόγια, να μας πεις τι θα συμβούλευες σε ένα νέο άνθρωπο. Κοίταξε, ή οποιονδήποτε είναι πλεγμένο σε κάτι τέτοιο, για να του δώσουμε λίγη δύναμη. Κοίταξε, εγώ αυτό που μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο νέο, είναι σίγουρα ότι καταλαβαίνω την νεανική σκέψη, γιατί και εγώ είχα και όλο αυτό το παράνομο και πώς ελκύει και το ηρωκιά που λέμε και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι, το καταλαβαίνω, το έχω ζήσει. Βέβαια θα έλεγα σε έναν νέο ότι είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν θα το πρότεινα, γιατί δεν μπορείς να πεις σε κάποιον μην κάνεις αυτό. Αυτό είναι πολύ λάθος, να του επιβάλλεις κάτι. Μπορείς να του πεις όμως, όπως και εμένα μου αρέσει έτσι να μου μιλάνε, να του προτείνεις και να του μεταφέρεις μια εμπειρία. Η δικιά μου εμπειρία λοιπόν συνοπτικά, και να το πω και σαν ένα νέο άνθρωπο να μας βλέπει, είναι ότι αυτό το πράγμα είναι υψηλού ρίσκου, κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί, ανεξάρτητα αν πιστεύεις εσύ ότι είσαι ο πιο δυνατός του πλανήτη και του κόσμου ολόκληρου, γιατί είσαι 20 χρονών και δεν καταλαβαίνεις Χριστό, και τέλος πάντων τα αντέχεις όλα, αυτό μπορεί, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε φέρει από τη μία μέρα στην άλλη να είσαι εγκλωβισμένος, φυλακισμένος ψυχικά, συναισθηματικά, σωματικά, να αλλοιωθεί η προσωπικότητά σου μέσα σε βάθος χρόνου, να έχει συνέπειες η οικογένειά σου ή ο ίδιος στην υγεία σου, ατυχήματα, θανάτους κτλ. Και υπάρχει ένα σωρό τέτοιο. Υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν οικογένειες που έχουν χάσει τουλάχιστον από έναν άνθρωπο. Λοιπόν, μη σου πω και δύο, ξέρω, οικογένειες και δύο αδέλφια και δύο γιους κτλ. Αυτό έχω να πω. Και όλο αυτό το κοινωνικό μήνυμα που έχει περάσει και σε μένα όταν ήμουν μικρός, ότι είναι μαγιά να το πω, είναι μες στη μόδα να το πω, είναι κάτι, ξέρω εγώ, να το πω. Δεν είναι χι. Είναι, πώς να σου πω, κάτι το οποίο δεν θα το λέω. Δεν θα έλεγα σε κανέναν, φίλε, χάνεις, ας πούμε. Όχι, δεν χάνεις, είναι κάτι τελείως, δηλαδή. Μόνο χάνεις στην πραγματικότητα. Δεν χάνεις που λένε εντός εισαγωγικών, άντε δεν είναι ωραία, ας πούμε, να το κάνω. Χάνεις, πραγματικά χάνεις. Είπες ότι σε κάναμε δάσκαλο. Ότι έχεις μπει στη θέση να κάνεις το δάσκαλο για όλο αυτό. Ναι. Εγώ θα σου πω να μας κάνεις και το γιατρό. Ναι, ωραία, μπορώ. Και να μας πεις ποιο είναι το βάλσαμο τελικά, ποιο είναι το φάρμακο, ποιο είναι το βάλσαμο. Το βάλσαμο. Τι θα σύστηνες εσύ. Το βάλσαμο, κοίταξε. Όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι πλεγμένοι με κάτι τέτοιο, αλλά γενικά σε όσους ανθρώπους είναι σε κάποια άσχημη κατάσταση στη ζωή τους. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, δηλαδή, να πούμε. Ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το βάλσαμο, δεν ξέρω εγώ. Εγώ προσωπικά έχω πάρει πολλή βοήθεια και σε προσωπικές μου υποθέσεις. Δεν μιλάω τώρα για τις ουσίες, έτσι. Μιλάω γενικά, αλλά και ειδικά για αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, με ουσίες σε έναν άνθρωπο ή έχει μια εξάρτηση. Σε οτιδήποτε. Στον τζόγο, σε οτιδήποτε άλλο. Στο φαγητό, στην υπερφαγία. Υπάρχουν τόσα θέματα. Και η υπερφαγία είναι και όπως τεράστια στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Ναι. Ίσως είναι η δεύτερη χώρα από ό,τι με ενημέρωσες εσύ, mm-hmm. και δεν το παίρνω εγώ πάνω μου. Ήταν δικιά σου πληροφορία που θυμάμαι που μου είπες. Ναι, πραγματικά. Και όχι η νευρική ανορεξία. Και όχι η νευρική ανορεξία, όπως είχαμε συζητήσει. Τέλος πάντων. Καλά, όλα είναι, όλα δεν πάβει να είναι προβλήματα και πολύ σημαντικά μάλιστα. Ναι, βέβαια είναι προβλήματα. Δεν τα μειώνουμε γιατί είναι εξίσου σοβαρά. Δεν είναι μόνο ο εθισμός σε φάρμακα και. Το θέμα είναι το πού να εστιάσει κανείς. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να εστιάσει, κοίταξε, υπάρχουν δρόμοι. Δεν είναι ένας ο δρόμος. Ο δρόμος το να βοηθηθείς, δηλαδή, δεν είναι ένας.
Ανάλογα τις περιπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από κλινική υποστήριξη, από φαρμακευτική υποστήριξη για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια ανάγκη να είναι σε ένα κλειστό χώρο. Σίγουρα η αγάπη είναι πολύ σημαντικό, με κάποια όρια, ανάλογα την περίοδο που περνάει ο καθένας. Δεν μπορεί να τον αγαπάς και να του λες πάρε ό,τι θες, όταν κάνει χρήση κάποιος ή τέλος πάντων χειρίζεται μια κατάσταση. Έχει μια συζήτηση, είναι και αυτό μια εκπομπή. Θα σε ξανακαλέσουμε μάλλον σε πολλές εκπομπές. Δεν μπορώ να σου το πω σε μια λέξη, καταλάβεις. Σου λέω, να πω, ξέρεις κάτι, αυτός είναι ο δρόμος. Σίγουρα η πίστη παίζει ρόλο στο Θεό. Νομίζω ότι ο δρόμος λέμε, για τον καθένα είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ακριβώς. Αυτό είπαμε άλλα λόγια. Το δρόμο θα πάρει, ναι. Αρκεί να μπορεί να προσπερνάει τα εμπόδια, γιατί κάθε δρόμος έχει εμπόδια. Το θέμα είναι να έχει τη δύναμη να τα προσπερνάει. Ναι, αυτό όμως θέλει ένα πλαίσιο. Γι' αυτό σου λέω είναι μεγάλη συζήτηση. Και οπωσδήποτε συμφωνώ κι εγώ, αυτό έλεγα, αυτό που είπες. Ότι για τον κάθε ένα είναι ξεχωριστό. Ένα έχουμε όλοι κοινό, είναι κάπου πρέπει να πιστεύουμε. Με τον όποιο τρόπο το πιστεύουμε. Είτε λέγεται Θεός, είτε λέγεται μια ανώτερη δύναμη, είτε λέγεται μια ενέργεια, δεν ξέρω εγώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπορούμε να αντλούμε από κάπου μια πίστη. Ναι, ναι. Εσένα πάντως πιστεύω ότι σε έχουμε πετύχει σε καλή φάση τη ζωή σου. Ναι, μα τα λες ωραία εδώ πέρα. Ναι, να με ξανακαλέσεις. Βεβαίως, φυσικά και θα το θέλαμε αυτό. Γιατί όχι. Ναι, και έχουμε και ένα απόσπασμα πάλι σε κάποιο βιντεάκι. Ναι. Που σε έχουμε πετύχει σε μια πολύ ωραία στιγμή στο γυμναστήριο. Α, μάλιστα. Ναι, για να το κάτι δούμε λίγο. Αυτό, ναι, κάτι μου λέει, ναι. Αυτά είναι. Γυμναστικούλα εκεί πέρα, γυμναστήρια. Ναι. Πόσα κιλά σηκώνει τέλος πάντων εκεί πέρα, τι γίνεται. Τι να γίνει, 3 πάγκους κιλά έχω σηκώσει με όλες τις περιπέτειες που έχω περάσει.
Εντάξει, δεν πάω να κάνω πολλά κιλά και τέτοια πράγματα. Να σου πω την αλήθεια, με εκτονώνει πάρα πολύ η γυμναστική. Τα μπράτσα, εγώ πάντως εκεί πέρα, τον πάνω τα είδα. Τον πάνω ήταν. Ήμουν σε καλή κατάσταση εκεί. Τώρα θέλω λίγο κάτι έτσι δεσίματα. Θα ξαναμπούμε λίγο στην προπόνηση. Ασχολείσαι γυμναστήριο, χόμπι, τέτοια πράγματα. Είναι το χόμπι μου. Έχεις κάτι αυτό το διάστημα. Ξεκίνησα δειλά-δειλά τώρα τελευταία. Μένει να μπω σε μια σταθερή έτσι, συνέχεια σε αυτό. Μα μου αρέσει πολύ η γυμναστική. Αυτός ο τρόπος, εντάξει, τα μηχανήματα, ο διάδρομος, το καλοκαίρι στην παραλία, κολυμπάω, ξέρω εγώ κτλ. Γενικά να έχω μια άσκηση. Μ' αρέσει και το όμορφο, οπότε προσπαθώ να έχω και εγώ μια καλή κατάσταση, να μ' αρέσω δηλαδή όπως είμαι, για μένα, όχι για κανέναν λόγο. Και από εκεί και πέρα βοηθάει και στον οργανισμό. Ενδορφίνη, σου δίνει ισορροπία συναισθηματική. Σε υποστηρίζει στο να έχεις καλή διάθεση. Όπως λέγαμε πριν, το ότι είναι ωραίο να έχουμε κάτι να αντλούμε μία δύναμη, είναι εξίσου ωραίο να μπορούμε να εξωτερικεύουμε και κάπου τη δύναμή μας, την ενέργειά μας, να μπορούμε να εκτονωθούμε για να διώξουμε το άγχος και το στρες. Βοηθάει. Και σίγουρα ότι το καλύτερο είναι να έχουμε κάποιο χόμπι. Βοηθάει πάρα πολύ, είπες για το άγχος και το στρες. Όποια μορφή γυμναστικής, αλλά και η συγκεκριμένη που είδαμε, βοηθάει πάρα πολύ. Σε εκτονώνει. Μάλιστα. Οπότε, ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο και η κουβέντα μας ήταν αρκετά ευχάριστη. Ναι, όντως. Έχουμε φτάσει στο τέλος της ώρας μας. Ναι. Θα σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσουν κοντά μας σήμερα. Χαρά μου ήταν, Αναστασία, ειλικρινά. Σας συμπαθώ και πολύ και έτσι το θα περιμένω εγώ μετά τώρα τα αυτόγραφα, έτσι. Εσύ δεν έχεις ανάγκη από τώρα. Αυτόγραφα. Περιμένω τα αυτόγραφα τώρα. Θα έχεις τη φιλία μου. Καλύτερη από το αυτόγραφο. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Εντάξει. Εμείς να ευχηθούμε να έχετε μία όμορφη καθαρά Δευτέρα, μιας που είναι αύριο η καθαρά Δευτέρα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Να πετάξετε τους χαρταετούς σας και ο χαρταετός σας να φτάσει πολύ ψηλά όπως και τα όνειρά σας. Φιλιά πολλά, γεια σας.